Με στόχο τα παιδιά να απολαμβάνουν το παιχνίδι με ασφάλεια, ο Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση 7 παιδικών χαρών. Υπογράψαμε σήμερα δύο σημαντικές συμβάσεις. Η μία αφορά την κατασκευή με νέα όργανα παιδικών χαρών, 7 παιδικών χαρών σε διάφορες περιοχές της πόλης. Το τελικό ποσό της σύμβασης είναι 884.600 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει να κατασκευάσει και πιστοποιήσει 45 παιδικές χαρές. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στις παιδικές χαρές, οι οποίες θα ανακατασκευαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και σήμερα υπογράψαμε ακόμα μία σύμβαση για 7 βασικές παιδικές χαρές στο Δήμο, σε περιοχές όπως το Γιώφυρο, τα Δειλινά, τη Νέα Λικαρνασσό, την Γνωσού, δίπλα στην Εφορία και σε άλλα σημεία για τα οποία είχαμε παλιά παιδικές χαρές, τις οποίες αποξηλώσαμε γιατί δεν αισθανόμασταν ασφαλείς για τη λειτουργία τους. Θεωρώ ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε καταφέρει να πιστοποιήσουμε κάθε παιδική χαρά που υπήρχε στο Δήμο Ηρακλείου. Ο Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε μία ακόμη σύμβαση στη Λότζια, η οποία αφορά αποκαταστάσεις διανοίξεων, έργο ύψους 2.360.000 ευρώ και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες. Τις διανοίξεις σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, όχι την αποκατάσταση ζημιών που εμφανίζονται και παρουσιάζουν αργότερα επικίνδυνοτητα για τους δημότες, και θεωρούμε ότι και με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής των δημοτών. Το έργο περιλαμβάνει και μικρά τεχνικά έργα όπου υπάρχει πρόβλημα κατολισθήσεων και ασταθών εδαφών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος μία σημαντική σύμβαση που έχει να κάνει με την ασφάλεια των δημοτών. Θα προβούμε σε δεκάδες διανοίξεις με αυτή την εργολαβία τους επόμενους 18 μήνες και θα παρέμβουμε με πάρα πολλά τυχεία οπλισμένου χειροδέματος σε σημεία που χρήζουν τη παρέμβαση τη τεχνική υπηρεσία και λόγω του προβληματικού των σημείων. Διέρχονται ρέματα που κόβουν αγροτικού δρόμου, έχουμε υποσκαφή πολλών περιοχών και καταρρεύσει και κατολιστήσει.